Λοιπόν, αν η απόσταση Γαδά εισαγγελία εφετών είναι τόσο μεγάλη, εγώ με τη μηχανή την κάνω σε 1,5 λεπτό. Ούτε έλα, βρε παιδί μου κι εσύ. Είναι επικίνδυνη η μηχανή, δεν πρέπει. Αν η απόσταση ήταν τόσο μεγάλη, το πρώτο είναι γιατί δεν το ήξερε η εισαγγελία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις, δεν προκύπτουν από πουθενά επιβεβαίωση των καταγγελιών του κ. Χαϊκάλη. Δεύτερο, γιατί ο κ. Χαϊκάλης κατονόμασε το πρόσωπο με την τρίτη και όχι με την πρώτη, όταν είχαμε και τον τρελό πολιτικό χρόνο να τρέχει. Ευλογότατο το ερώτημα. Πολύ εύλογο το ερώτημα. Αυτά έχω να καταθέσω. Δεν ξέρω ότι αν κάποιος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω εύκολα συμπέρασμα σε αυτή την ιστορία. Τα συμπεράσματα ότι απλώνουν τα πόδια τους άταχτα πόδια, Τριγύρω μας. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στη γραμμή μας ο ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης. Καλή σας μέρα, κύριε Χιρδάρη. Καλή σας μέρα. Καλό είναι να έχουμε και μία νομική άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Πείτε μου λίγο πώς το προσεγγίζετε εσείς και κυρίως. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι είναι απόπειρα δωροδοκίας βουλευτή και επειδή είναι το ποσό που είπε ο κ. Χαϊκάλης είναι μεγάλο, δηλαδή πάνω από 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Δηλαδή προβλέπεται εξαιρετικά μεγάλη, δηλαδή από 5 μέχρι 10 χρόνια κάθειρξη. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δωροδοκείς με κάποιον με κάτω από 120.000 δεν είναι κακούργημα. Όχι, είναι επιμέλημα που είναι από 1 έως 5 χρόνια. Αν είναι πάνω από 120.000. Αν δηλαδή πλησιάσει κάποιος ένα βουλευτή και του πει: εγώ δεν έχω πολλά λεφτά, αλλά ψήφισε έναν πρόεδρο ή μη πρόεδρο και πάρε 120.000, δεν πάει για κακούργημα. Δεν πάει για κακούργημα μέχρι 120, πάει για επιμέλημα και δεν μπαίνει στη φυλακή. Και στους βουλευτές. Και στους βουλευτές. Πρέπει να είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Και αν θα τον πλησιάζει σε δόσεις, πάρε σήμερα 120. Όχι, το συνολικό πάει. Δεν έχει σημασία οι δόσεις. Πάντως, κοιτάξτε τώρα. Θα τρελαθούμε εντελώς, παιδιά. Το θέμα εδώ μπορεί να αγγίξει και το όριο, βέβαια, της γελοιότητας υπό την έννοια ότι υπάρχει μια καταγγελία η οποία δεν προσδιορίζεται σε κανένα επίπεδο. Μερικώς, ακόμη δεν ξέρουμε και εμείς είμαστε με τις πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα λίγο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να το πει. Αυτό, κύριε Χιρδάρη, που θα ήθελα να μου πείτε εσείς είναι, αν διεξάγεται έρευνα για το κατά πόσο γίνεται, υπάρχει αυτή η απόπειρα και, και πραγματικά ευσταθεί ή όχι, επηρεάζει τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με άλλον τρόπο. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, διεξάχθηκε έρευνα από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός εισαγγελέας. Θεωρώ ότι είχε όλα τα χέρια για να γίνει μια αξιόλογη έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τίποτα. Γιατί αν επηρεάζεται η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επηρεαστεί η διαδικασία. Δεδομένου ότι οι βουλευτές, τουλάχιστον κατά τεκμήριο, είναι άτομα με ανεξάρτητη, τουλάχιστον υποτίθεται, άποψη και με προσωπικότητα, έχουν εκλεγεί. Σας διακόπτω για λίγο. Έχουμε δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε. Για την πρωτοβουλία να βρούνε τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες επανασύνδεσης ρεύματος σε πάνω από 10.000 περιπτώσεις στην περιφέρεια της Αττικής, καθώς και την κάλυψη των αναγκών για αυτά τα 10.000 νοικοκυριά καθόλου το έτος, τις βασικές ανάγκες νοικοκυριών με 4 τουλάχιστον μέλη. Αυτή η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι πληγές της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει επιβληθεί στη χώρα μας από το καθεστώς του μνημονίου είναι υπαρκτή. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση της ρήξης με τα μεγάλα συμφέροντα που και τώρα που ο λαός μας λαιλατείται κερδοσκοπούν, αρκεί να υπάρχει η ευφυΐα προκειμένου να κατανεμηθούν έτσι οι υπαρκτοί, λιγοστοί μεν, αλλά υπαρκτοί πόροι, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πληγές. Θέλω να επαναλάβω. Δέσμευση της νέας διακυβέρνησης του τόπου θα είναι η αντιμετώπιση των πληγών του μνημονίου και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Στη δική μας έγνοια είναι ο πολίτης ο ανήμπορος, αυτός που έχει πληγωθεί 4 χρόνια τώρα και έχει γονατίσει, αυτονών τα συμφέροντα θα έρθουμε να εξυπηρετήσουμε και όχι τα συμφέροντα της διαπλοκής των μεγάλων οικονομικών παραγόντων που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση και συνεχίζουν και σήμερα να τη λαιλατούν. Θέλω να είμαι αισιόδοξος.
διότι η επόμενη χρονιά θα φέρει τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την αξιοπρέπεια. Δεν θα έχουμε απλά εναλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Θα τελειώσει το καθεστώς της φαυλότητας, το καθεστώς της διαφθοράς, το καθεστώς της διαπλοκής. Θα περάσουμε βεβαίως δύσκολες στιγμές, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια υπαρκτή και μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά με το κεφάλι ψηλά και με το μυαλό μας στην αξιοπρέπεια του πολίτη που χυμάζεται, του αδύναμου πολίτη. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική. Εμείς τις δεσμεύσεις μας θα τις κάνουμε πράξη και σήμερα εδώ η επίσκεψή μου έρχεται αυτό να σηματοδοτήσει. Ότι υπάρχει δυνατότητα παρά τις δυσκολίες για μια διαφορετική πολιτική δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του. Τι δύσκολες στιγμές θα περάσουμε, Λάμπρο. Στην αγγελία του χρηματισμού, τι δύσκολα εγκάλει. Και εγώ πριν από λίγο ενημερώθηκα γι' αυτό. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια σοβαρή καταγγελία. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην κάνω καμία παραπέρα δήλωση αν δεν δω τα στοιχεία και δεν εκτιμήσω με βάση τα στοιχεία που θα κατατεθούν το πόσο σοβαρή είναι και το πόσο μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει ότι ακολουθείται ένας δρόμος ολισθηρός. Ένας δρόμος μεθοδεύσεων, πιέσεων, διότι επιχειρείται να τετραγωνιστεί ο κύκλος. Όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία κοινοβουλευτική και κοινωνική για την ανοχή στη συνέχεια των μνημονίων και ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει εδώ και μήνες ότι έχει μαξιλαράκια, θα βρει τους 180, τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάνει μια επιλογή. Έχει κάνει μια ολισθηρή επιλογή. Θα δούμε τις καταγγελίες και θα εκτιμήσουμε. Σε κάθε περίπτωση η χώρα πρέπει να βγει από τον βούρκο. Κύριε Πρόεδρε, είπατε για δύσκολες στιγμές ότι θα έρθουν. Τι να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε.